όπου έχω τον κύριο Θανάστεο Χαρόπουλο εδώ. Γεια σα. Ανανεωμένο καταρχήν σα βλέπω. Να καλά. Έχετε αδυνατήσει πολύ. Να καλά. Ε, και σα βλέπω fit. Έχουμε καιρό να τα πούμε από κοντά. Από, από κοντά, ναι, έχουμε καιρό. Ίσως, είχαμε, ίσως, τα είχαμε. είχαμε πει από Skype τελευταία φορά. Σωστά, ίσως. σωστά, σωστά. Ωραία. Είστε όμω ένα από τα πρόσωπα των ημερών. Χωρί θέ... δική μου <laughs> επιλογή. Δεν είμαστε πάντα υπό το φω τη δημοσιότητα. Εγώ απλώ επισημαίνω, δεν είπα ότι δεν είναι έτσι. Α ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με μερικέ γρήγορε ερωτήσει. Παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλά. Είμαι μέλο τη Πολιτική Γραμματεία και τη Κεντρική Επιτροπή, εκλεγμένο από χιλιάδε μέλη, ε, όπω εκλεχθήκαμε από τη βάση όπω είχε γίνει και η γενική εκλογή του Προέδρου του Στέφανο Κασαλάκη. Είχα εκλεγεί μάλιστα στη δεύτερη θέση στην Πολιτική Γραμματεία. Συνεπώ, ε, λογοδοτούμε στη βάση στα μέλη που μα έχουν εκλέξει και μα έχουν δώσει αυτή την αποστολή στο να μπορέσει ο Σύζαπο Δευτική Συμμαχία αυτή τη στιγμή να ξαναγίνει ε, καταλήτη των εξελίξεων, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το λέω και εγώ τόσο απλά και γρήγορα όσο μπορώ να το πω. Ωραία. Έχω συνηθίσει σε αυτή τη ζωή να καταλαβαίνω ότι αν κάποιο σε εισαγωγικά και συγχωρέστε μου τώρα καταχρηστικά τον όρο απολύεται από μια θέση, να τον φωνάζει. Αποπέμπεται είναι η πραγματικότητα. Αφήστε μου να τελειώσω την ερώτησή μου. Απολύεται λοιπόν κάποιο από μια θέση και τον φωνάζει το αφεντικό του και του λέει: Ξέρει, παιδί μου, ήσουν απολυτή, δεν έκανε καλά τη δουλειά, δεν πούλησε πολύ, θα πρέπει δυστυχώ να διακόψουμε τη μεταξύ μα σχέση. Απολύεσαι δηλαδή. Αυτή είναι η όρη τώρα πρώτα απ' όλα εταιρεία. Εδώ Εταιρείες. μου, δίν, μου δίνετε ναι, μία. Μου μία... Την Πάσα πριν την ερώτηση. Έλατε. Να πω ότι δεν είναι εταιρεία, δεν διοικείται, δεν δικήεται εταιρεία Έλατε. ο κύριος Κασελάκης. Το καταγράφω. Είναι ιδιοκτήτη του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πρόεδρο το του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταγράφω. Θα συμμαχιά. τα πούμε όλα. Γιατί όλο όσοι όπω το αναλύσατε είναι, λες και έχουμε μία εταιρεία. Έχουμε ένα πολιτικό κόμμα με εκλεγμένα όργανα, με. Ρόλο τη διαρμονία. Όχι, είμαι πολύ ήσυχο. Απλώ λοιπόν... επισημαίνω. Ωραία. Είπα λοιπόν πώ θα γινόταν αυτό στην κανονική ζωή σε μια εταιρεία που κάποιο υπάλληλο δεν εταιρεία. έκανε καλά τη δουλειά. Δεν συμβαίνει το ίδιο και στα κόμματα. Δηλαδή, αν ο πρόεδρο φωνάξει με που είμαι κλητήρα στο γραφείο του, δεν θα μου πει για ποιο λόγο με αποπέμπει. Τι σα είπε. Έχετε δίκιο. Όχι ότι όπω σα είπα, δεν διοικείται ω εταιρεία τα πολιτικά κόμματα. Ε, μια αιτιολογική. Αλλά... Υπάρξε αυτή... Έχει υπάρξει μια επιλογή αυτή τη στιγμή. Τρία κεντρικά στελέχη του κόμματο. Έχει γίνει επιλογή επειδή λέγανε, λέγαμε κάτι το οποίο δεν αρέσει στον πρόεδρο του κόμματο, στην ηγεσία. Ο καθένα κάτι διαφορετικό. Ένα στέλεχος είχε πάει σε μια εκδήλωση, όπω πολύ καλά θυμάστε, ναι, για την κέντρο κεντροαριστερά. Ναι. Εγώ είπα για τη διαδικασία του δημοψηφίσματο για να επιλέξει η βάση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ για το αν θα γίνουμε και θα προχωρήσουμε σε ένα μεγάλο φορέα τη κεντροαριστερά. Το κάθε στέλεχος έχει την. Είπε τι, την όταν, 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 όταν αυτά Λέχατε τα στέλεχη. Όταν αυτά τα. ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολλέ απόψει και αυτό είναι Ακριβώ, μα Όταν αυτά τα κεντρικά στέλεχη λένε κάτι τέτοιο, υπάρχει διαδικασίες δυστυχώς ξαφνικών αποπομπών, όπως το είπατε, και μάλιστα μου διαμηνήθηκε, γιατί με ρωτάτε, από την αρμόδια στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι ο λόγος είναι ακριβώς αυτός, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πολιτικά είχαμε μιλήσει δημοσίως και ευνηδιάσαμε Σα λέω τώρα τη δική του. Ωραία. Άποψη. Επειδή έχω ακούσει όμω. Στην πραγματικότητα όμω. Να σα πω κάτι. Είμαι. Στην πραγματικότητα όμω. Εδώ μιλάμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κεντρικά πολιτικά στελέχη με αρμοδιότητε, με ρόλου που τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν είμαστε μόνο εμεί, υπάρχουν και άλλα που παραμένουν. Έτσι, mm -hmm. και Πολλά αξιόλογα εγώ. Δεν θα μιλήσω ποτέ για κανένα στέλεχο. Mm -hmm. Και που, μάλιστα με αυτόν τον τρόπο γνωρίζετε. Είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε αυτή την... δεν θα μιλήσω ποτέ. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Το να επιλέγονται μόνο όσοι έχουν μια εναλλακτική άποψη. Δεν θα έλεγα διαφορετική από αρετήτω. Εναλλακτική άποψη για την πορεία του χώρου. Να επιλέγονται και να στοχοποιούνται και να αποπέμπονται. Και όσοι άλλοι έχουν ίδια απολύτω, χωρί να, χωρίς να, μιλουν, να παραμένουν. Αυτό είναι η έννοια, η έννοια των αποπομπών των πολιτικών εκαθαρίσεων. Στα ελληνικού τύπου. Όχι, δεν θα το έλεγα. Δεν θα μιλήσω εγώ ποτέ για αυτόν τον τρόπο, για μια τέτοια ορολογία. Σαν τον κρυστάλλο, τον ε, εγώ, θα το πω, εγώ θα πω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να επιστρέψει η κοινή λογική. Η κοινή λογική είναι αυτό. Σωστά φέρατε και ορισμένα παραδείγματα πριν. Η κοινή λογική σε ένα πολιτικό κόμμα. Άρα... σε ένα δημοκρατικό σε πολιτικό ψήσω, κόμμα. Σα είπαν ότι αυτά που είπατε ενόχλησαν τον πρόεδρο, τον έφεραν σε αδιέξοδο, σε αμηχανία και γι' αυτό φεύγετε. Καλά το είπα. Ενόχλησαν την ηγεσία, βεβαίω. Ενόχλησαν την ηγεσία. Και αυτό σα διαμηνήθηκε. Ξέρετε αν το ίδιο διαμηνήθηκε και στου υπόλοιπου. Όχι, δεν γνωρίζω. Άρα ούτε δεν θα, θα μιλήσω. Ούτε θα μιλήσω. Όχι. Δεν, 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 δεν είμαι... κοιτάξτε. Δεν είμαι σε καμία ομαδοποιημένη επικοινωνία με αυτού του είδου τον τρόπο που λέτε. Εγώ ξέρετε. Πάντοτε καταθέτω τι απόψει μου. Γνωριζόμαστε, κύριε Και πολλέ φορέ ε, το έχω πληρώσει γιατί καταθέτω τι απόψει μου. Δηλαδή και με πολιτικό και προσωπικό κόστο. Δεν διαπραγματεύομαι τι θέσει μου και τι απόψει μου. Όταν για παράδειγμα στη συμφωνία των προσωπών στη χώρα πάντοτε είχα αυτή την άποψη, πρέπει να επιληθεί το ονοματολογικό. Έβγαινα σαφώ και έλεγα και ψήφισα και πήρα το πολιτικό και προσωπικό κόστο μαζί με 153. Αναξέρεται του τάμπου που έχει ο καθένα για αυτό το ζήτημα. Και τώρα δεν διαπραγματεύομαι τι θέσει και τι απόψει μου. Είμαστε στελέχοι που θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ Συμμαχία να πάει μπροστά. Θέλουμε να παίξει αυτή τη στιγμή έναν καταλήτη των εξελίξεων στο να δημιουργηθεί η σύγχρονη μεγάλη κεντροαριστερά. Και να πω και κάτι ακόμα μόνο σε αυτό, θα μου επιτρέψετε. Όσε αποπομπέ και να γίνουν, το καράβι δεν γυρνάει πίσω. Οι προοδευτικοί πολίτε, 80% μιλούν στι δημοσιοσυμμετρήσει ήδη και ζητούν μια, ένα μεγάλο φορέα τη κεντροαριστερά. Όποια προσωπική και συλλογική ανασφάλεια δεν μπορεί να σταματήσει αυτό το γεγονό. Θα προχωρήσει. Θα προχωρήσει στον κύριο Κασελάκι. Αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στα κόμματα, στι ηγεστίε του. Αναφέρομαι στο θέμα. Ποιο είναι, για τι αποπομπέ, βεβαίω. Για τι αποπομπέ, βεβαίω. Στι προσωπικέ ατζέντε που είπατε και. Στι... Όχι, δεν μιλάω για ατζέντε, μιλάω για ανασφάλειε. Δεν ανασφάλεις. μιλάω για ατζέντε. Λέω ότι όποια Τα κόμματα, ξέρετε, πάντοτε έχουν και μια λογική. Κάποιοι. Είναι ανασφαλή ο κ. Κασελάκη αυτό μου λέτε. Εγώ μιλάω για πολιτικέ ανασφάλειε. Ναι, καλά, και πολιτικά ανασφαλή, Δεν είναι... με ενδιαφέρει. το είναι... εξή. Είναι... Ένα... Για να αποδείξουμε λοιπόν στο ΣΥΖΑΠΟ Δευτική Συμμαχία όλοι ότι δεν είμαστε ανασφαλεί, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Να τα βάλουμε ένα-ένα και να πω γιατί δεν γίνονται. Ένα. Να βάλουμε τη βάση μπροστά να αποφασίσει. Λέμε εμεί λοιπόν για μαζί μα με... για το αν θέλουμε να πάμε σε ένα μεγάλο φορέα τη κεντροαριστερά ή αντίθετα να ακολουθήσουμε αυτόνομη πορεία όπω είχε πει προεκλογικά ο Σταύρο Βασελάκη. Τώρα τι δύο ισχύει. Ποια είναι η γραμμή λέω... του κόμματο. Και λέω λοιπόν, πάντω η γραμμή, η η απαντηση δεν ήταν ναι στο να αποφασίσει η βάση του κόμματο που εμεί. Όχι, Άρα, είναι η γραμμή. Είναι στα όργανα. Δεν... Ο... ο, 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 ο Ζαχαρέ, είναι... ενώ δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανα του κόμματο από το συνέδριο. Τέσσερι μήνε πήγαμε σε εκλογέ χωρί συνεδριάσει οργάνων. Είναι ο τέταρτο που μου το λέει. Δεν έχουν συνεδριάσει. Θέση είναι βδομάδος. αντικειμενικό γεγονό. Δεν είναι υποκειμενικό αυτό. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Ε, να ε, 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 πάρουμε ένα όμω. Κατεβάστε λίγο του τόνου για να προλάβω εγώ να κάνω ερωτήσει. Νομίζω ότι του Είμαι πολύ ευγενικό όμω. Ευγενέστατο είστε έτσι κι αλλιώ. Απλώ λέω κατεβάστε του τόνου για να προλαβαίνω να κάνω ερωτήματα. Τέσσερι μήνε δεν συνεδριάζουν τα όργανα στου πόσου μήνε θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Γιατί προ το παρόν οι μόνε αντιδράσει που άκουσα είναι από στελέχη που έρχονται εδώ και μου το λένε, ο Νέρ βεβαίω, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει Καλά, κάτι. Καλά, αντίδραση εσωτερική έχει υπάρξει. Αυτό που σα λέω σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα είναι ότι πήγαμε προοικολογικά χωρί συνεδρίε των οργάνων. Το γνωρίζω, ναι. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει στην ουσία ότι πήγαμε με αποφάσει του, Προέδρου. Αυτό τι σημαίνει ότι οποιοδήποτε αλλά θετικό και με τεκλογικά. ή αρνητικό αποτέλεσμα πρώτα-πρώτα το πιστώνεται ότι το χρόνο είναι το Πρόεδρο. Ωραία. Αυτό συνεχίζεται και με το εκλογικά. Με τα εκλογικά τώρα πάλι η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία δεν έχουν συνεδρίαση. Ε, βέβαια, πώ να γίνει ο άνθρωπο λίγο. Ε, εν, εν, εντάξει. Τώρα τι να σα απαντήσω αυτό. Θέλω να πω και αυτό κάποια δουλειά θα είχε, δεν, δεν πήγε για αναψυχή, υποθέτω. Δεν το γνωρίζω. Δεν σας, δε, δε, αυτό λέω. Δεν έχω ακούσει, έχω, ακούσει, για ένα ίδρυμα. Ενώ το Ινστιτούτο. Αλλά αν πρόκειται για πολιτικό Ινστιτούτο που αφορά το από τη Δευτική Συμμαχία, θα πρέπει να συζητηθεί στα όργανα. Όχι, από ό,τι κατάλαβα. δικό προσωπικό. Αν είναι προσωπικό εντελώ, χωρί να μην έχει καμία σχέση για, με για την το το πολιτική διάσταση. Είναι κάθε κεφάλαιο ενδεχομένω. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, όταν τελειώνουν εκλογέ, αποτιμά εκλογικά αποτελέσματα. Συνεδριάζουν τα όργανα. Εσεί δεν το έχετε κάνει αυτό. Και δεν έχουμε συνεδριάσει ενώπιον. Η πολιτική γραμματεία και η κεντρική επιτροπή. Δεν, δεν, δεν έχουν το έχουν έχετε συνεδριάσει. Όχι, βεβαίω. Ούτε έχει προγραμματιστεί. Όχι, δεν έχει προγραμματιστεί. Άρα μπορεί και να μην γίνει. Δεν φαντάζομαι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Τι να σα πω. Με ρωτάτε κάτι το οποίο Πάωσε δεν είναι πιο η δική μου απόφαση. Πάωσε είναι απόφαση, είναι απόφαση του, του, του Προέδρου αλλά και τη Γραμματέω, τη Ράνια τη Βίγου. Έχουν όλοι τι ευθύνε του σε αυτήν την ιστορία. Δεν είναι, ξέρετε, τα κόμματα ενό ανθρώπου, αρχή. Ε, Προηγουμένω μου είπατε ότι μάλλον είναι προσωποκεντρικό το κόμμα. Ε, ναι, αλλά με ρωτάτε για την συνεδρία των οργάνων. Μιλάω εδώ και για την γραμματεία δηλαδή, τη κεντρική. Δηλαδή, πρέπει να συγκληθούν. Όχι, αλλά πρέπει να αποφασιστούν και να συγκληθούν. Λέω. Λέω το οποίο δεν συμβαίνει όμω. Το λύσαμε. Πάμε σε κάτι προσωπικό. Προσωπικά δεν έχετε κάποια πικρία για τη συμπεριφορά αυτή την οποία σα επιφύλαξαν. Δηλαδή, πώ θα συμμετέχετε. Θα σας πω. Η συμμετοχή σε ένα κόμμα ναι, 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 ναι. είναι ένα εθελοντικό πράγμα με κατά φίλος. κύριο λόγο. Για να το πιστεύει. Εγώ το πιστεύω βαθιά. Το πιστεύει και να σου αρέσει κιόλα. Το πιστεύω βαθιά. Πηγαίνετε σας με σας την ίδια ζέση εκεί. Με την ίδια. Θα σα πω γιατί. Μία μέρα μετά την εκλογή του Προέδρου Κασελάκη στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Συμμαχία, 12 ώρε μετά για την ακρίβεια. Πέρυσι το Σεπτέμβριο. Αντικαταστατικά. Ε, αντικαταστάθηκα από διευθυντή τη ομάδας ομάδα, χωρί να έχω συνεδριάσει τα όργανα και μάλιστα μετά από 10 μέρε που συνεδρίασε η ομάδα που είχα εκλεγεί ομόφωνα και στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην πολυγραμματεία από όλου βουλευτέ, γιατί υπήρχε πολλών βουλευτών η διαμαρτυρία, υπόθηκε το μία κούλπα και το λάθο μου το, το του Προέδρου Στέφανο Κασεράκη. Γιατί το λέω αυτό. Μήπω δεν γιατί... συμπαθεί μάλλον είμαι μία από τι αδυναμίε, τι να πω τώρα. Εννοώ, Να σε Να του προσωπικού. Να, κάτι ήρθε, ναι, ναι, ναι. τσακωθεί, έχετε Καθόλου, ναι. καθόλου, καθόλου, καθόλου. Εγώ δεν προσωποποιώ τα πολιτικά. Σα έχει διαμηνήσει ποτέ. Δεν προσωποποιώ τα πολιτικά. Θέλω ζητήματα. να πω ότι ένα άνθρωπο που στεναχωριέται ή δυσαρεστείται ή βρίσκεται σε αμηχανία με κάποιον άλλον, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι το, το διαμηνεί. Όχι, όχι, δεν υπάρχει καμία με Άρα ποτέ, ποτέ. δεν σα διαμηνήσει κάτι, απλώ σα έδιωξε. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν προσωποποιώ, κύριε Ζαχάρη, τα πολιτικά ζητήματα. Στην πολιτική δεν είμαστε για να τα προσωποποιούμε, για να κάνουμε πολιτική με βάση προσωπικέ μα σχέσει, ούτε δημόσιε σχέσει. Όχι, δεν συμφωνώ. Είναι... Ε, 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 δεν κάνουμε έτσι. Οι, δεν, οι άνθρωποι, οι παντού λοιπόν, έχουν και την αξιοπρέπεια λοιπόν, του. Είναι πρόσωπα. Βεβαίω. Βεβαίω. Γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ και μιλάω. Προφανώς. Γι' αυτό το λόγο και σα λέω τη θέση μου. Και σα λέω τη θέση μου ότι θα παλέψω για έναν ισχυρό σύζυγο αποδευτική συμμαχία να, να γίνει καταλήτη των πολιτικών εξελίξεων για μια μεγάλη κέντρο αριστερά. Άρα με ρωτάτε τώρα κάτι το οποίο σας λέω ότι και νομίζω και τα υπόλοιπα στελέχη που έχει ε, φερθεί με παρόμοιο τρόπο η ηγεσία αυτή τη στιγμή, το ίδιο διαμηνύουν. Ότι θα είναι ε, στο ΣΥΖΑ Ποδευτική Συμμαχία, μέλη της Κεντρικής και Επιτροπής. Είναι και είναι η κόκκινη γραμμή. Στην αρμοδιότητα. Δηλαδή αν κάνει τι. Δεν έχω. Δε, κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλάω με κόκκινε γραμμέ, ούτε να βάζω αυτό το, αυτό το πλαίσιο. Εμένα οι κόκκινε μου γραμμέ πάντοτε είναι πολιτικέ, δεν είναι προσωπικέ. Δεν είναι προσωπικέ. Δεν είναι Αν σηκωθεί πάνω ένα πρόεδρο. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εγώ δεν θεωρώ, κύριε Ζαχαρέ, εγώ δεν θεωρώ εγώ δεν θεωρώ, προσέξτε τώρα, επίση, ότι έχει υποθεί κάτι εντελώ διαφορετικό από την βασική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία που έχουμε αποφασίσει στα συνέδρια. Θα είχε υποθεί αν έλεγα ότι το ΝΑΤΟ είναι η ιερή αμυντική συμμαχία. Δεν το είπα. Ε δεν Έ έχω πει εγώ κάτι τέτοιο. Το είπε ο Κασαλάκη. Είναι εκτό πολιτική γραμμή αυτό. Να, δεν συγκεκριμένο. είδα κάποιον να αντιδρά. Ε, εντάξει. Όποιοι μιλούσαν εκείνη τη στιγμή και όποιοι μιλούσαν, μην το λέτε. Όχι, το, να δεν μας Θεσμικά, έχετε... θεσμικά εντάξει, όχι στα. Σα λέω, δεν ξέρω συνεδρία σαν τα όργανα. Κοιτάξτε, να το πούμε και αυτό ειλικρινά. Φαίνεται ότι υπήρχε μία άποψη μετά το συνέδριο εκ μέρου του Προέδρου, το είπε κιόλα, ότι τα όργανα δεν συνεισφέρουν με έναν τρόπο, άρα θα τα καταργήσω. Θα... Θα... θα κινηθώ μόνο μου. Ωραία, μπορεί να το κάνει. Κοιτάξτε, θα κοιτάξτε, διδάσετε, κοιτάξτε. Αυτούς έγινε. Ε, Θα γίνουν τα όργανα και θα μιλήσουμε. Και άμα δεν γίνουν. Ε, Δεν γίνεται. Σα λέω, είναι δυνατόν ένα Δημοκρατικό Κόμμα πώ θα συνεχιστεί αυτό. Λέω, να, να πω όμω κάτι που σα έλεγα. Ότι το αποτέλεσμα ήρθε. Χάσαμε τρει ποσοστιαίε μονάδε. Εγώ δεν είχα πει θα νικήσουμε το μισοτάκι. Με τι λίγε που είχατε. Εγώ, βέβαια. Σωστά το λέτε. Και 350.000 ψήφου. Σωστά. Εγώ δεν είπα ότι θα κερδίσουμε το μισοτάκι. Δεν είπα ότι θα, εκπλ, θα ε, εκπλαγεί όλη η Ευρώπη. Δεν είπα ότι θα πάρουν πάνω από 20%. Εγώ έλεγα σταθερά ότι θα θα, ο στόχο είναι πάνω από 17,8%. Αλλά δεν μπορεί να έχουν υποθεί όλα τα προηγούμενα και να λέμε τώρα δεν έγινε τίποτα. Και επειδή τα όργανα ακριβώ δεν συνεδρίαζαν και ήταν μια ε, προσωποκεντρική πολιτική καμπάνια στην προεκλογικά. Γι' αυτό νομίζω και έξι μέρε πριν τι εκλογέ, επειδή είστε, νομίζω το παρακολουθείτε, ναι, ναι, στη, Θεσσαλονίκη, μην. στη Θεσσαλονίκη, ο Στέφανος Κασαλάκη στην ομιλία του έκανε αυτοκριτική για τα λάθη. Για το lifestyle, για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, βλέποντα αυτό που έρχεται, το αποτέλεσμα. Άρα τα λέω διόρθωσε, λοιπόν. Το lifestyle άρα, το διόρθωσε. Λέ... Καλά, αυτό είναι πολύ πρόσφατο που σα είπα. Έξι, έξι ναι, μέρες μέρε πριν τι εκλογέ. Μετά εκλογές. το βράδυ των εκλογών έγινε ένα επιστροφή. Εγώ θεωρώ το ότι, Θεωρώ, δεν έχουν... θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα γεγονότα που μα κόστησε. Είναι άλλο η πολιτική και άλλο το lifestyle. Το υπερβολικό lifestyle ήταν αυτό το οποίο μα κόστησε. Δεν λέω ότι να μην πηγαίνει παντού, αν είναι δυνατόν, και να μην ασχολείσαι. Αλλά το υπερβολικό lifestyle είναι από αυτά που μα κόστησε. Έχω μια τελευταία ερώτηση και θέλω μια γρήγορη απάντηση. Παρακαλώ. Έχω ακούσει στην αρχή ότι ο Στέφανο Κασελάκη είναι καλύτερο στα οικονομικά από το Μητσοτάκι και θα τον κερδίσει. Στη συνέχεια, ακούω τον Νίκο Παπά να προκαλεί την κυβέρνηση με τι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ για τα φορολογικά και τα άλλα μέτρα οικονομική πολιτική. Στη συνέχεια βλέπω μια επιστολή του Κωστή Χατζηδάκη που λέει: Πολύ ωραία. Θα φέρω τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου στη Βουλή για να το συζητήσουμε. Και τότε διαβάζω ότι ο Νίκο Παπά στι 14 Έκτου, πριν από 7 μέρε δηλαδή, είπε καλοδεχούμενη η πρόταση να εξεταστούν οι προτάσει μα και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Και θεώρησα ότι πρωτοφανώ θα είναι μια φορά από αυτέ που επιτέλους θα συζητήσουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό στη Βουλή τα κόμματα και μάλιστα σε μια βάση πολύ στοιχειοθετημένη. Το, το δέχτηκε η κυβέρνηση, το θεώρησα υπέρβαση. Και το ότι συνεχίζουν να το αποδέχεται ο Νίκος Παπάς το θεώρησε επίσης ενδιαφέρον. Πριν από λίγη ώρα, πολύ λίγη ώρα, άκουσα την κυρία Τζάκρη να λέει Ας αφήσει τα τεχνάσματα, έχουν κοστολογηθεί οι προτάσει του ΣΥΡΙΖΑ και στην πραγματικότητα γιώνει αυτό το οποίο ο κύριο Παπά και ο Κασελάκη είχε πει ότι θα κάνετε. Πραγματικά σα λέω, και δεν το λέω με κανέναν, με καμία διάθεση να πικάρω κανέναν, Έχω χάσει την μπάλα πλέον με το τι κάνετε. Λοιπόν, να σα πω τη θέση μου γι' αυτό. Και θα, σας θέση και του θα είναι. πρώτα. Θα σα πω τη θέση μου γι' αυτό και θα σα πω τη θέση. Η θέση... Τι έχει συμβεί στην πραγματικότητα. Αυτό που έχει υποθεί από εμά είναι ότι πρώτον έχουν κοστολογηθεί από το Γενικό λογιστήριο του Κράτου. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δεν πρέπει και δεν έχουμε κανένα. Δεν πρέπει να έχουμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε σχέση με την κοστολόγηση. Είναι ένα ζήτημα που η νέα δημοκρατία προβοκάρει συνήθω ενώ στην πραγματικότητα ε, 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 εκείνη έχει τι ευθύνε, αλλά εν πάση πιστεύω, μην πάω αυτή τη στιγμή σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό που είπαμε την πρώτη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κοστολογηθούν. Αυτό που λέμε σήμερα, αυτό που έχει υποθεί σήμερα, είναι ότι οι δύο προτάσει νόμου οι προτάσει νόμου που έχουμε καταθέσει, η πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει, να έρθει ω πρόταση νόμου να συζητηθεί και εκεί πέρα να γίνει και όλη η κοστολόγηση και η συζήτηση μέσα στη Βουλή. Είναι ένα θέμα λοιπόν διαφορετική αντίληψη σε σχέση με το πώ. Ε, πώς... Τι μου είπα. Τώρα μπαίνει ω συζήτηση απλά το βάζει ο ναι, το βάζιο συζήτηση, Ενώ η πρόταση, γιατί με ρωτήσατε ποια ήταν η πρόταση πριν τη Γραμματέω και Η πρόταση είναι να πάνε ω ως πρόταση ως νόμου και να μπει στη Βουλή. Που απάντησε ο πρόεδρο τη Βουλή μετά, ο κ. Στασούλη, αυτά έγιναν σήμερα το απόγευμα. Απάντησε ο πρόεδρο της Βουλή ότι αυτό πιθανόν δεν γίνεται. Τρόπο βρίσκεται για να γίνει. Ξέρω ναι, καλά ναι, τα ναι, κοινοβουλευτικά, ναι, τρόπο ναι, γίνεται. Άρα δεν θέλει η κυβέρνηση να γίνει με τον κανονικό τρόπο. Με πρόταση νόμου για να συζητηθεί να συζητηθεί με πρόταση από και μετά. Η θέση δική μου. Η θέση δική μου πριν ξέρετε. Δεν πάμε είναι. στη δική σας. θέση δική σα. Μισό, 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 λεπτό. Μισό λεπτό. Θα έπρεπε Περιμέντε με οποιονδήποτε τρόπο Περιμέντε. να μπορέσουμε Περιμέντε. να δούμε τα ζητήματα. Περιμένετε. Πριν πάμε Θα στη σας δική σα Θα μου απαντήσετε. Πριν πάμε στη δική σα θέση. Δεν κατάλαβα γιατί πριν από μια εβδομάδα ο παπά λέει ναι και τώρα η Τζάκρη λέει όχι. Σα ξαναλέω. Σας ξαναλέω ποια είναι η θέση μας. Δεν θέλω τη θέση σα. Θέλω να μου εξηγήσετε γιατί έλεγε ο παπά Ναι και τώρα λέει Τζάκρη όχι. Αυτό θα ρωτήσετε του συγκεκριμένου. Με ρωτάτε κάτι για συγκεκριμένε θελήσει. Εγώ μπορώ να σα πω τη θέση τη και το του στην Αποδευτική Συμμαχία. Και τον Συμμαχία. Γι' αυτό σα είπα Ζάκρι. και ο Τομεάρχη και όλοι. Οφείλουμε να λέμε συνεχώ καν... και το λέμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα για να κοστολογούμε. Αυτό που έχει υποθεί, αν δεν έχω καταλάβει σήμερα, είναι ότι θέλουμε την πρόταση νόμου να συζητηθεί ω πρόταση νόμου και όχι ω μια απλή συζήτηση. Μα το είχατε δεχτεί Η αυτό. Η δική σας μου είναι. θέση είναι ότι θα έπρεπε με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί καθαρό ουρανό, αστραπές δεν φοβάται κανονικά, θα έπρεπε με οποιοδήποτε τρόπο να το αποδεχτούμε να γίνει συζήτηση. Και με αυτό που θέλουμε εμεί με την πρόταση νόμου και με συζήτηση με οποιονδήποτε τρόπο. Νομίζω ότι το, το κεφάλι γράμματα, δεν βλέπω τίποτα σημάδια, αλλά ε, με τέτοια Δηλώσει, φαντάζομαι ότι θα του ξαναφέρετε σε αμηχανία. Είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα, κύριε Ζαχαρέα. Σα επιμένω σε αυτό. Το, ε, το και το θα ακούω. παλέψουμε να, να είμαστε ένα δημοκρατικό κόμμα. Το ακούω και ε, σα εύχομαι βεβαίω να λύσετε τα θέματα σα. Να είστε είμαστε καλά. καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την είμαστε παρουσία σα εδώ.